Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Ο κόσμος, Γιώργος, έχει... Σωστά. Ο κόσμος έχει συνδυάσει με την πολύ επιτυχημένη εκπομπή Εξάντας που ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι για να προβάλλει τουριστικά μέρη, αλλά για να αγγίξει τοπικά προβλήματα με παγκόσμια εμβέλεια. Αυτή τη φορά ασχολείσαι με την κρίση στην Ελλάδα. Τι σε έκανε να ασχοληθείς με τη χώρα σου και μάλιστα κινηματογραφικά αυτή τη φορά? Είναι ακριβώς αυτό που είπατε και πριν, δηλαδή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, μια τραγωδία για την ακρίβεια που συμβαίνει στο νότο της Ευρώπης και η οποία αφορά ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτός είναι και ο λόγος που το αγορά είναι μια διεθνή συμπαραγωγή της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης και, και του αραβικού Al Jazeera. Συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε και το τρέιλερ της ταινίας, χωρίς ήχο βέβαια διότι μιλάμε εμείς, αλλά μπορούμε να παρακολουθούμε τα πλάνα από το τρέιλερ. Συνέχισε. Αυτό το οποίο στην ουσία είναι το αγορά είναι μια κυβωτός, να το πω έτσι, της ελληνικής κρίσης. Παρουσιάζει τα τέσσερα χρόνια που έχουμε όλοι ζήσει, μέσα από τις ζωές ανθρώπων τις οποίες παρακολουθούμε σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουμε αρχίσει να παρακολουθούμε έναν άνθρωπο όταν εκείνος είχε μια κανονική δουλειά, μια κανονική ζωή. Στη συνέχεια χάνει τη δουλειά του, στη συνέχεια χάνει το σπίτι του και στη συνέχεια μένει άστεγος στον δρόμο και κοιμάται στους δρόμους και στα λεωφορεία. Αυτό είναι απλώς θα έλεγε κανείς, μια οπτικοποίηση της κατάστασης, την οποία την ξέρουμε όλοι και την έχουμε βιώσει. Για τους Έλληνες είναι ένα εξαιρετικά θλιβερό έργο, γιατί στην ουσία δείχνει μέσα σε 2 ώρες, είναι ένα μεγάλο μικρός ντοκιμαντέρ 2 ώρων, δείχνει μέσα σε 2 ώρες την πτώση. Δηλαδή το πώς μια χώρα από ένα συγκεκριμένο στάτους βρέθηκε να κυλιέται στις λάσπες. Και είναι πραγματικά ένα πολύ θλιβερό έργο. Είναι μια γροθιά στο στομάχι, αυτό που χαρακτηρίζουμε γροθιά στο στομάχι. Θα προτιμούσα να αποφύγω τα κλισέ, θα μπορούσε κάποιος να το πει και έτσι. Για το ξένο κοινό, για το διεθνές κοινό, είναι ένα εξαιρετικά σοκαριστικό έργο. Γιατί ξέρετε, όπως ακριβώς και εδώ, τα κυρίαρχα μίντια, να το πω έτσι, δείχνουν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ιστορίες που έρχονται από το εξωτερικό. Έτσι ακριβώς συμβαίνει αντιστοίχως και στα δίκτυα τα ευρωπαϊκά. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα και λεπτομέρειες, κυρίως οι λεπτομέρειες που μετράνε στη συγκεκριμένη περίπτωση, που οι ξένοι δεν τις γνωρίζουν. Με αποτέλεσμα να σοκάρονται και σοκάρονται, πρώτον γιατί καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί σε αυτήν την καημένη χώρα, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον γιατί καταλαβαίνουν ότι αν αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβούν στον Ευρωπαϊκό Νότο, τότε πολύ εύκολα μπορεί να φτάσουν αύριο στη δική τους αυλή. Βέβαια. Και έχουν φτάσει ήδη, έτσι. Είδαμε, θυμόσαστε πριν από ένα μήνα, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο Βέλγιο να συγκρούνται με την αστυνομία για τις πολιτικές λιτότητες. Γιώργο, ερωτώ. Όχι, ολοκλήρωσε. Θέλω να σε ρωτήσω για την πρεμιέρα. Είναι αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο, αύριο είναι η Αβάν Πρεμιέρ και στη πρεμιέρα αρχίζει και παίζει στους κινηματογράφους από την Πέμπτη, στους κινηματογράφους της Αθήνας, στην Αλκιονίδα στο στούντιο και στην Αβόρα και στο ίδιο τη Θεσσαλονίκη και σιγά σιγά θα επεκταθεί η διανομή της Ελλάδας. Είναι διεθνής συμπαραγωγή, όπως μας είπες. Ξέρεις τι μου κάνει περιέργεια? Ο τίτλος είναι Αγορά, το βλέπουμε και μπροστά. Αγοράς, σε παραπέμπει λίγο στην αρχαία Αθήνα. Έχεις κάποιο, ακριβώς, έχεις κάποιο σκεπτικό? Είναι διτή η σημασία του τίτλου. Όπως γνωρίζουν όλοι, η αγορά στην αρχαία Αθήνα ήταν η καρδιά της δημοκρατίας. Ήταν το κέντρο της πνευματικής, της οικονομικής, της καλλιτεχνικής ζωής, αν θέλετε. Και πλέον στη σύγχρονη Ελλάδα, στα νέα ελληνικά, αυτή η λέξη, η τόσο όμορφη λέξη, έχει καταντήσει να συμβολίζει απλώς ένα τόπο όπου γίνονται εμπορικές συναλλαγές. Και δυστυχώς, στην εποχή μας, η αγορά, αυτό το αόρατο τέρας το οποίο καταδυνατεύει τις ζωές μας, έχουμε αρχίσει να το γράφουμε με αλφα κεφαλαίο. Έχω πιάσει εγώ ίδιο στον εαυτό μου. Λες και πρόκειται για κάποιο θεσμό. Λες και μιλάμε για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για
τέτοιου είδους πράγματα. Και είναι θλιβερό πραγματικά αν το σκεφτεί κανένας όλο αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει δηλαδή με κάτι αόριο, με κάτι αόρατο. Μάλιστα. Γιώργο Αγγερόπουλε, να είναι καλοτάξιδη η ταινία, ευχόμαστε. Αυτό το ντοκιμαντέρ ενός μεγάλου μήκους θα το χαρακτηρίζαμε. Περιμένουμε με αγωνία να το δούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνεις και να είσαι υγιής, να μας δίνεις αυτές τις καλές δουλειές. Μέχρι αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην σας απογοητεύσω. Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.